τις τηλεοπτικές παρουσίες με ένα δυναμισμό, μια σεμνότητα, με καλά ελληνικά, όμορφη. Που λείπεις από την τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί εγώ. Και δεν, όχι επειδή είμαστε γνωστοί και φίλοι, αλλά το έλεγα και έτσι κι αλλιώς. Τι γίνεται και τόσα χρόνια, έτσι, είναι κάποια χρόνια. Δεν μιλάω για την παρουσία στο σόου, αυτό είναι ένα guess, δεν έχει να όχι, κάνει. Όχι, καμία σχέση. Τι είναι αυτό που φταίει και τόσα χρόνια, είναι δικιά σου επιλογή, δεν σου γίνει μια καλή πρόταση, δεν, που δεν είστε, ρε παιδί μου, ενεργή στην τηλεόραση. Έχεις πολύ δίκιο. Είναι ένα θέμα εννοείται που και εμένα με έχει προβληματίσει. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που αρχικά έμοιαζαν ως ατυχίες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να πω. Είχα περισσότερες προτάσεις από το όσο ήμουν εν ενεργεία. Όμως πολλά πράγματα, όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ, κάτι που δεν είναι στο δικό μας έλεγχο, ή προτάσεις που τελευταία στιγμή κάποιος επέλεξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή, με σκέφτονται οι άνθρωποι στην τηλεόραση. Συζητήσεις κάνω και αυτό είναι καλό. Και εννοείται ότι και εγώ πολλές φορές λέω: πω, πω, τι ατυχία είναι αυτή, και πάλι σε μένα έτυχε. Στεναχωριέσαι. Στην αρχή στεναχωριέμαι, αλλά όταν περνάει ο χρόνος και βλέπω τα πράγματα από μακριά και από απόσταση, καταλαβαίνω και έχω επιλέξει, αν θέλεις, αντί να μιζεριάζω που δεν με βγάζει και πουθενά. Mm-hmm. Δεν τι νόημα έχει. Εντάξει, μερικά πράγματα γίνονται. Δεν είναι και το χειρότερο στον κόσμο. Έχει περάσει ποτέ. Έχει περάσει ποτέ από τη. Γιατί καμιά φορά σου γίνονται προτάσεις. Mm. Όμως λόγω ατυχίας, λόγω αυτού δεν καταλήγουν. Έχει και αυτή την εμπειρία αυτό είναι. Κάποιο άλλο, δεν είναι ατυχία για μένα. Όχι. Μπορεί να είναι ατυχία για το κανάλι. Ναι. Μήπως είναι ένα κισμέ να πει στο παιδί μου, μου λέει η μοίρα να στραφώ προς αλλού. Έχει τελειώσει την ψυχολογία τώρα που σπούδασες. Έχω τελειώσει τώρα με το μεταπτυχιακό μου και τώρα είμαι στην εκπαίδευσή μου. Περιμένετε λίγο, να βάλουμε λίγο μια ανακαλία. Θα πάρω άδεια άσκηση επαγγέλου. Άρα μπορείς να κάνεις, ας πούμε. Εγώ αυτό που θαυμάζω στη Ράνια θα μπορούσε, ας πούμε, να εγκλωβιστεί και ένας άνθρωπος που μην ξεχνάτε ότι είναι καθημερινά μιλάει στους τηλεθέτες. Ναι. Θα μπορούσε αυτό να τη λείπει. Δηλαδή το βλέπουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι. Σου λείπει. Όχι, ρε παιδί μου, παθαίνουν μονή, ας πούμε, και είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν βρίσκουν από κάτι άλλο. Θέλουν να είναι μπροστά. Καταλαβαίνω απολύτως και αυτούς που είναι δυστυχισμένοι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι επιλογή. Εγώ επέλεξα από το να κάθομαι και να μιζεριάζω αυτό, πάνω από τις φαινομενικές ατυχίες που είχα στην επαγγελματική μου ζωή σε σχέση με την τηλεόραση. Επέλεξα να κάνω πράγματα που τα είχα αποθυμένα χρόνια μέσα μου και που ήξερα ότι αυτά θα με πάνε κάπου αλλού. Και ήθελα να δω πού βγάζει αυτός ο δρόμος, άσχετα αν θα γίνει το επαγγελμά μου ή δεν θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό ακόμα προς το παρόν. Αλλά όντως άνοιξα νέους δρόμους και μέσα μου και έξω μου. Δηλαδή και καινούριους ανθρώπους, νέα ερεθίσματα, πράγματα που με πήγανε παρακάτω. Έχεις αποφασίσει όλα... εάν θα κάνεις αυτό που έχεις σπουδάσει, αν θα το κάνεις, πέραν της τηλεόρασης, αν θα ανοίξεις ένα γραφείο, ρε παιδί μου, θα και να κάνεις ψυχολόγο. Θα μπορούσα να το κάνω, ναι, αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Το οποίο το τι είναι, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Δηλαδή σύμβουλος, έρχομαι εγώ και τι σου λέω. Στη συστημική συμβουλευτική. Η συστημική είναι μία από τις πολλές προσεγγίσεις της ψυχολογίας και η συμβουλευτική είναι ένας από τους τομείς της ψυχολογίας. Συμβουλεύεις δηλαδή ζευγάρια, άτομα. Ναι, η συστημική είναι οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία ζεύγων, μάλιστα, ζευγαριών. Και θα σ' άρεσε το να το κάνεις. Το ζεύγον δεν υπάρχει, ζεύγος. Δεν πειράζει, ζεύγος. Θα σ' άρεσε να το κάνεις. Όσο προχωράω στις σπουδές και στην εκπαίδευσή μου και αρχίζω να κατανοώ όλο αυτό που σημαίνει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και πολύ απαιτητικό και χρειάζεται απόλυτη υπευθυνότητα. Όσο λοιπόν αρχίζω να νιώθω ασφαλής με τις γνώσεις μου και την επάρκειά μου, το σκέφτομαι όλο ένα και περισσότερο. Θα ήσουν καλή, πιστεύεις σε αυτό, στο να δίνεις λύσεις και διεξόδους σε νιώθω ανθρώπους. Νιώθω ότι θα ήμουν καλή. Κοίταξε, αν συνεχίσω με την ίδια συνέπεια να κάνω αυτό που κάνω, αν διαβάσω όσο πρέπει να διαβάσω, γιατί δουλειά, ούτε το διάβασμα. Χρόνο έχω, ούτε την ενέργεια που είχα παλιά, ναι, για το διάβασμα. Θεωρώ ότι ναι, μπορώ να γίνω καλή. Μπορώ, μπράβο, να εξελιχθώ σε ένα καλό σύμβολο. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, άμα σκεφτείς και το κοιτάω μπροστά και το βιβλίο αλλά και τις εκπομπές που έκανες, όλο αυτό δηλαδή πάντα ήταν μέσα στη ζωή. Ναι, είχα ένα τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι άλλαξε πολύ. Απλώς δεν γίνονται δημόσια. Και έχω συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να τα πούμε. Σε ένα κατάλληλο γραφείο θα συζητηθούν, ωραία, όλα. Αλλά το ζητούμενο και το ευτύχημα, γιατί αυτή είναι πραγματικά μια δουλειά που επηρεάζει όλους τη ζωή και την ψυχοσύνθεση, είναι και αυτό θεωρώ προσωπική μου νίκη, ότι κατάφερα να είμαι χαρούμενη και μακριά από την τηλεόραση, χωρίς να χάσω την αγάπη μου για την τηλεόραση, ούτε να γυρίσω πίσω δεν και να πω καλά τι έκανα. Παιδί μου που είπες, γιατί θυμάμαι εδώ είχαμε την Χριστίνα Τηλαμπύρη πριν από. Και είπε ότι εγώ όταν έλειπα, αισθανόμουν δυστυχισμένη και αισθανόμουν ότι ο κόσμος που με κοιτάει με λυπάται. Έκανε δελτία τότε, ναι, και ο κόσμος δεν το ήξερε. Δηλαδή, και λέει ο κόσμος που δεν είναι, μπράβο, ότι με το καθημερινό. Και λέει, γιατί και δεν είσαι έτσι. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος με λυπάται και ντρεπόμουν. Το είπε η κοπέλα έτσι ευθέως, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ ειλικρινής ούτως ή άλλως. Όχι, δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο. Αισθάνθηκα πολλές φορές προσωπική αμφισβήτηση ή πικρία ή αδικία. Ξέρεις, όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Αλλά η ψύχρεμη ματιά μου πάντα με
με έκανε να βλέπω ότι υπάρχει ένας λόγος και μια ευκαιρία για όλα αυτά που γίνονται. Οπότε προσπαθούσα να κρατήσω την ευκαιρία. Mm-hmm. Αλλά δεν με έχει αφήσει και ο κόσμος. Δηλαδή θα έλεγα ψέματα αν δεν ένιωθα αυτή την ευγνωμοσύνη που νιώθω. Γιατί με αντιμετωπίζουν εκεί έξω οι τηλεθεατές σαν να είμαι εν ενεργεία. Μπράβο. Αφού κάθε φορά είμαι, ας πούμε, με κάποια. Είμαι με τη Φέη, είμαι με τη Μέρη, είμαι με 2-3 ανθρώπους που έχω έτσι πολύ δικούς μου στην Αθήνα. Και λέω, καλά, δεν με έχουν ξεχάσει ακόμη. Και το λέω σοβαρά, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και από την πλευρά μου πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Mm. Δεν χρωστάει κανένας καλή κουβέντα στον άλλον. Mm-hmm. Και όμως τόσο απλόχερα που μου δίνονται, που από τη μια αυτό μου ξυπνάει λίγο και ναι. Αυτό το ότι θέλω να είμαι πάλι εκεί. Γιατί δεν φεύγει ποτέ αυτή η αγάπη και η επαφή με το κοινό είναι λίγο. Είναι τρόπο ζωή. Τα σιδεράκια γιατί.